Εξηγήσεις μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη θα δοθούν στις Βρυξέλλες για το τι πήγε λάθος σε σχέση με το τερματικό φάντασμα στο Βασιλικό. Είναι η πρόνοια που πέτυχε η Λευκοσία όταν πληροφορήθηκε ότι η Επιτροπή σκόπευε να ζητήσει πίσω τα 69 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει λήξει οτιδήποτε. Το Υπουργείο Ενέργειας θα εξηγήσει προς την Επιτροπή τι συνέβηκε με προσπάθεια πάντοτε να αποφευθεί η απόσυρση της βοήθειας αυτής των 101 εκατομμυρίων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται παράλληλα οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΤΥΦΑ και της Κινέζικης Κοινοπραξίας για τον απόπλου του Προμηθέα, της πλωτής μονάδας που παραμένει αγκυροβολημένη στη Σανγκάη. Υπάρχουν κάποιες διεκδικήσεις από την άλλη πλευρά, η οποία χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο μέρος του τερματικού για σκοπούς διαπραγμάτευσης. Οπότε η ΕΤΥΦΑ έχει εμπλακεί σε αυτήν τη διαπραγμάτευση, πιστεύω ότι θα έχουμε μια κατάληξη σύντομα. Για το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο Γιώργος Παπαναστασίου επεσήμανε ότι γίνεται η αξιολόγηση της έκθεσης κόστους-οφέλους, την οποία παρέδωσε ο ΑΔΜΙΕ προς το Υπουργείο. Η αξιολόγηση γίνεται από τρεις ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και για να ολοκληρωθεί θα χρειαστούν τρεις μήνες. Το ζητούμενο είναι αν τελικά θα αποκτήσει ή όχι μετοχές η Κυπριακή Δημοκρατία για ποσό ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Επένδυση η οποία θα επιβαρύνει τους καταναλωτές σε αντίθεση με άλλες επιλογές που βρίσκονται στο τραπέζι για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.